Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 3ης 23 Απριλίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, στις 8.30 περίπου στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ιβύρων Μαυροθάλασσα Σερών, γιοταχή επιβατικό όχημα που οδηγούσε 66χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή επιβατικό όχημα που οδηγούσε 85χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 66χρονου και τον τραυματισμό του 85χρονου. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βυσαλτίας. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών, Παντελής Ελευθεριάδης, μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι, ανέφερε πως στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Επίσης, τόνισε πως στο συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα. Επειδή ακριβώς έγινε στη Μαυροθάλασσα τώρα αυτό το τροχαίο, η πυροσβεστική των Σερών γιατί κλήθηκε να συνδράμει, ποιες ήταν οι συνθήκες, τι ακριβώς μάθατε από την πρώτη στιγμή? Σήμερα το πρωί γύρω στις 9 παρα 20 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για τροχαίο ατύχημα στο επαρχιακό δίκτυο μεταξύ Μαυροθάλασσας και Ιβύρων. Αμέσως ειδοποιήθηκε το κοντινότερο κλιμάκιο που ήταν της Νιγρήτας και ειδοποιήθηκε ένα όχημα με 3 άτομα και τον προϊστάμενο του κλιμακίου και συνεχεία έφυγε και για ενίσχυση ένα όχημα από την ΠΥ Σερών με ειδική διασωστική σειρά, ναι. Επειδή οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα εντός των οχημάτων. Χωρίς να ξέρετε αν υπάρχει κάποιος νεκρός ή όχι, απλά για εγκλωβισμένα όχι. Μου μιλάτε. Ναι, ναι. Ακριβώς, οι πρώτες πληροφορίες ήταν αυτές, δεν ξέραμε. Μετά κατά την άφηξή μας διαπιστώθηκε ότι ο ένας ο οδηγός δεν είχε καθόλου αισθήσεις. Ναι. Ενώ ο άλλος είχε τις αισθήσεις τους. Οι συνάδελφοι που έφτασαν πρώτοι με την χρήση κατάλληλων εργαλείων και διασωστικής σειράς προχώρησαν πρώτα στον απεγκλωβισμό του ατόμου που είχε τις αισθήσεις του. Και εν συνεχεία απεγκλώβησαν και το άτομο χωρίς αισθήσεις. Άρα εσείς πήγατε εκεί. Στο σημείο δεν ξέρω και ο δρόμος σε ποια κατάσταση είναι και αν συχνά πυκνά καλείστε και εσείς να δώσετε το παρόν εκεί σε ατυχήματα. Η εμπειρία σας τι λέει? Το συγκεκριμένο κομμάτι του οδικού δικτύου μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν με τροχαία ατυχήματα που άλλα είχαν τραγική κατάληξη, άλλα είχαν μόνο ζημιές. Ναι. Έχουμε επέμβει αρκετές φορές σε εκείνο το σημείο και αρκετές φορές κιόλας και σε ατύχημα εκτροπή οχήματος από μόνο του, χωρίς να υπάρχει σύγκρουση. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά, έτσι, γιατί μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές κάτι συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν όλοι να κάνουν λάθος εκείνο το σημείο, έτσι δεν είναι, κύριε Ελευθεριάδη? Εκείνο το σημείο είναι μια μεγάλη ευθεία. Τώρα πολλές φορές υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, υπερεκτιμάμε τις δυνατότητες του οχήματος που έχουμε και δεν τελειώνει καλά αυτό. Συνολικά δηλαδή πόσοι άντρες δώσατε το παρόν εκεί από την πυροσβεστική? Ήταν 6 άτομα στο σύνολο. Στο σύνολο 6 άτομα. Σωστά.